Γεια σας παιδιά μου αγαπημένα. Συνεχίζουμε να λέμε κάθε μέρα ένα παραμύθι. Μένουμε στο σπίτι γιατί έτσι πρέπει. Περνάμε όμως πολύ όμορφα γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Εγώ δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά εμείς φτιάξαμε όλα μας τα συρτάρια, έτσι μαγειρέψαμε πολύ αυτές τις μέρες, μέχρι να μαγειρεύουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο Στέφανος Βαρελάς, ο ψυχός μας εδώ, και η Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας. Είμαστε οι τρεις που λέμε τα παραμύθια. Σκεφτήκαμε ότι ήταν καλύτερα να είμαστε τρεις παρά ένας που κάθεται και διαβάζει εκεί πέρα. Και έτσι λοιπόν ξεκινάμε. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή. Πάρτε τις θέσεις σας και σιωπή. Σβήνουν τα φώτα δίχως μιλιά. Καθίστε όλοι παιδιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά. Άνοιξτε μάτια κι αυτιά. Μάγινε ράιδες και αστέρια χρυσά. Θα σας κρατούν συντροφιά. Το παραμύθι σε λίγο αρχινά. Άνοιξτε μάτια κι αυτιά. Μάγινε ράιδες και αστέρια χρυσά. Θα σας κρατούν συντροφιά. Ένα κορίτσι στο παράθυρο. Λοιπόν, ήταν μια φορά σε ένα παραμυθένιο χωριό που είχε υπέροχα μικρά σπιτάκια, ίδια κουκλόσπιτα. Όλα ήταν καμωμένα, λες από πέτρα και χρυσόσκονη. Σε αυτό το πανέμορφο χωριουδάκι όλοι οι κάτοικοι ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι και κάθε πρωί πριν πάνε στη δουλειά τους τραγουδούσαν χαρούμενοι και καλημέριζαν ο ένας τον άλλο. Καλημέρα και πάλι να με πούμε παιδιά. Καλημέρα σε όλους μέσα στη γειτονιά. Καλημέρα μαμά. Καλημέρα μαμά. Παραμύθι για σας ξεκινά. Να ο ήλιος ξανά τα σκοτάδια σκορπά. Το χωριό μας και πάλι γλυκά το ξυπνά. Να η όμορφη αυγή που προβάλλει λαμπρή. Φεύγει ο ύπνος, αρχίζει η ζωή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε αυτό το χωριό ζούσε και ένας παράξενος γέρος που τον έλεγαν Κοπέλιο. Έμενε μόνος και ήταν τόσο παράξενος που όλοι το φοβόντουσαν. Κανείς δεν ήξερε ποιος είναι, τι δουλειά κάνει. Όταν προσπαθούσαν να του πιάσουν κουβέντα, εκείνος δεν απαντούσε, μόνο μουρμούριζε ένα τραγούδι μέσα από τα δόντια του, μετρώντας τα λεφτουδάκια του. Μία, δύο, τρεις λυρίτσες, όμορφες καμοδουλίτσες. Σαλαμέρι τρέχω πάω και λεφτά οικονομάω. Σαλαμέρι τρέχω. Αυτό το χωριό είχε και έναν δήμαρχο που ήταν τόσο καλός. Όλοι τον αγαπούσαν και αυτός το ήξερε, καμάρωνε και τραγουδούσε. Κάθε φορά που έγανε βόλτα στην πλατεία... Κάνω το δήμαρχο. Είμαι δήμαρχος μεγάλος! Ναι, είσαι! Σαν και εμένα δεν είναι άλλος! Κανένας! Δυνατός, ψηλός και στη χώρα ξακουστός! Δυνατός, ψηλός και στη χώρα ξακουστός! Τους δημότες μου αγαπώ! Ναι, όλους! Και σωστά τους οδηγώ! Πάντα! Νιώστε όλοι σας καλά πως το πάνε είναι η δουλειά! Νιώθουμε όλοι μας καλά πως το πάνε είναι η δουλειά! Κάποτε λοιπόν αυτός ο καλός ο δήμαρχος χάρισε μια μεγάλη καμπάνα στην εκκλησία του χωριού. Στα εγγένεια της καμπάνας θα γινόταν μια μεγάλη τελετή γάμου. Όσοι επρόκειτο να παντρευτούν θα έπρεπε να το δηλώσουν
Και τότε θα είχαν τον ίδιο τον δήμαρχο για κουμπάρο και θα έπαιρναν πολλά και πλούσια δώρα. Ο Ντελάλης βγήκε στη γειτονιά και όλος ο κόσμος άκουσε την είδηση. Ο Ντελάλης είμαι εγώ τώρα, ε! Ακούσατε, ακούσατε! Ανήπαντροι και παντρεμένοι! Ο αξιότιμος δήμαρχος του ωραίου μας χωριού ανακοινώνει ότι την παράλληλη Κυριακή που μας έρχεται θα γίνουν τα εγγένεια της καινούργιας μας καμπάνας στην εκκλησιά μας! Με μια μεγάλη τελετή γάμου! Όσοι σκέφτεστε να παντρευτείτε, τρέξτε να προλάβετε! Θα έχετε το δήμαρχο κουμπάρο, αλλά και πολλά δώρα, πλούσια αρχοντικά δώρα! Ακούσατε, ακούσατε! Όλα τα παράθυρα άνοιξαν τότε για να ακούσουν την είδηση. Ακόμη και το παράθυρο του γεροκοπέλιο άνοιξε για πρώτη φορά. Και τι περίεργο! Μια πανέμορφη κοπέλα παρουσιάστηκε πίσω από αυτό. Μια κοπέλα που έμοιαζε στη Σουανίλτα. Ένα από τα κορίτσια του χωριού. Πρώτος την είδε ο καπελάς και έτρεξε να φωνάξει τον οδοκαθαριστή. Λοιπόν, εδώ, σε αυτή τη σκηνή θα δούμε ότι υπάρχει ο καπελάς, όλοι αυτοί που δουλεύουν μέσα στο χωριό αυτό, αλλά θα τους κάνουμε μεταξύ μας όλους εμείς, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Σκούπη, αυτός ήταν ο οδοκαθαριστής. Αυτός με τη σειρά του φώναξε τον αστυνόμο. Ο αστυνόμος φώναξε τη μοδίστρα. Η μοδίστρα φώναξε την κεντίστρα. Η κεντίστρα φώναξε τον κύπουρο. Στο τέλος μαζεύτηκε όλο το χωριό. Όλοι βλέποντας την κοπέλα στο παράθυρο, απόρρισαν. Μα πώς βρέθηκε αυτό το κορίτσι στο παράθυρο του γεροκοπέλιου? Πώς βρέθηκε? Ο κοπέλιο δεν μένει μόνος του τόσο καιρό. Πώς βρέθηκε αυτό το κοπέλιο? Βλέπετε ότι βλέπω? Ξέρω κι εγώ, τσίπαμε. Αλήθεια είναι. Αν δεν το έβλεπα με τα μάτια μου, δεν θα το πίστευα. Και όπως είναι φυσικό, άρχισε το κουτσομπολιό. Ποια είναι αυτή τώρα? Η κόρη του θα είναι. Ποια να είναι? Είχε κόρη ο κοπέλιο και δεν το ξέραμε. Πώς μας ξέφυγε? Εσύ κύριε Βελενού, τι λες που δεν σου ξεφεύγει τίποτα? Τι να πω, ρε παιδί μου, εντελώς χαμένα τα έχω. Κι εγώ το ίδιο, τι περίεργα πράγματα είναι όλα αυτά. Δεν μου λέτε, έχει κόρη ο κοπέλιο? Κόρη, όχι βέβαια. Δεν αποκλείεται. Α, τώρα εξηγείται. Ποιο εξηγείται, παιδί μου? Γι' αυτό κλειδοπάρωνε 3 φορές την εξώπορτα πριν φύγει. Α, γι' αυτό δεν ήθελε κανένα μέσα στο σπίτι του. Α, είχε κόρη. Είχε κόρη και την κρατούσε, φαίνεται, για τον εαυτό του. Για να μην τη δει κανείς. Και πώς βγήκε στο παράθυρο? Σωστά, πώς την άφησε ο γέρος τριμμένος να βγει στο παράθυρο? Θα του ξέφυγε, φαίνεται. Για 2 λεπτά. Για 2 λεπτά. Το κορίτσι αυτό, παιδιά μου, πω, είναι ίδιο με τη Σουανίλτα μας. Θα έπαιρνα όρκο ότι είναι η Σουανίλτα, η γειτονοπούλα μας. Αλλά λες, μοιάζει με τη Σουανίλτα. Και είναι ίδια διμένη με αυτήν, το φόρεμά της φοράει. Πω, τι περίεργο. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Μπορεί να είναι παιδί του. Καλά λέτε. Καλά λέτε. Μπορεί να είναι η Σουανίλτα δικό του παιδί και να μην το ξέρει κανείς. Αχ, μα τι λέτε τώρα. Πω. Δεν εξηγείται. Βρε μυστήρια πράγματα, ε. Μόνο μυστήριο. Ανεξήγητο. Λοιπόν, τώρα που το καλοσκέφτομαι, η Σουανίλτα είναι. Σίγουρα αυτή είναι. Φαίνεται, παιδιά μου, ότι ο κοπέλιο την απήγαγε. Χριστός και Παναγιά. Κακό που πάθαμε. Αν την απήγαγε, δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Σωστά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια κάτι πρέπει να κάνουμε. Να αφήσουμε το κορίτσι στα χέρια του στριμμένου. Θεέ μου, Θεέ μου, είμαι ανάστατη. Λες να της κάνει κακό? Κοίτα σε τι πελάτες βρεθήκαμε τώρα. Στα καλά καθούμενα, ε! Να βρίσκαμε εκείνο το παλικάρι που ενδιαφέρεται για αυτή να βοηθήσει. Ποιο παλικάρι? Α, το Μάριο λες? Ναι. Ποιος είναι αυτός? Ο αγαπημένος τους. Ο αγαπημένος της κύριε. Αυτός που κάθε φορά έρχεται και της τραγουδά. Α, είναι που τραγουδάει, βγες στο παραθύρι. Για να το θυμηθούμε. Βγες στο παραθύρι, μικρή μου αγάπη τώρα. Κάνε μου το χατήρι, γοργά περνάει η ώρα. Κάνε μου το χατήρι, γοργά περνάει η ώρα. Καταλάβατε τώρα ποιος είναι ο Μάριο? Κατάλαβα. Ερωτευμένος με τη Σουανίλτα, τη λατρεύει. Κατάλαβα, αλλά αυτός όμως μένει σε άλλη πολιτεία. Δεν ξέρουμε που μένει. Δεν ξέρω, όχι, δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Ξαφνικά ήρθανε
νεαροί που ήταν ερωτευμένοι με κάποιες κοπέλες της γειτονιάς. Αυτοί είναι φίλοι του Μάριου. Να τους το πούμε. Θα τους τα πω εγώ. Θα τους τα πω εγώ με τρόπο. Ναι, σιγά σιγά μην μάθουνε τίποτα, ναι. Με τρόπο, με τρόπο. Άσχημα νέα για το φίλο μας, παιδιά μου, για το φίλο σας. Ποιο φίλο μας? Το ποιο, το Μάριο. Τι έπαθε ο Μάριο, τι έπαθε ο Μάριο. Αχ, του αρπάξανε τη Σουανίλδα. Τι του αρπάξανε τη Σουανίλδα. Αχ, η Σουανίλδα βρίσκεται κλειδωμένη στο σπίτι του κοπέλιο, ενός κακού και στριμμένου γέρου. Μη μου πείτε, μα πώς δεν καταλαβαίνω. Αυτό αναρωτιόμαστε κι εμείς. Την άρπαξε, φαίνεται κρυφά, τι... γιατί κλείδωσε μέσα στο σπίτι του. Αυτή θα έβαλε τις φωνές, αλλά εμείς δεν ακούγαμε γιατί. Κινδυνεύει. Έχω την εντύπωση. Μα πώς κινδυνεύει, κοίταξε προς το παράθυρο ο Πιέτρο και με συγχωρείτε, αλλά έχω την εντύπωση ότι διαβάζει η κοπέλα αυτή. Α, σωστά. Δεν φαίνεται καθόλου αναστατωμένη. Καλά λένε, διαβάζει ένα βιβλίο. Πολύ επικίνδυνο αυτό, ε. Ποιο το να διαβάζει? Βάζει τις ανοησίες, είναι φανερό. Τη μάγεψε ο μαστροκοπέλιο. Τη μάγεψε. Λέτε ο κοπέλιο να είναι μάγος. Γιατί το αποκλείς, ε. Μάγος θα είναι. Πώς δεν το σκέφτηκα. Με συγχωρείτε, αλλά αν είναι έτσι όπως τα λέτε, πρέπει να δράσουμε. Ναι. Ήδη χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Θα πάω εγώ να την ελευθερώσω. Μη πλησιάζετε προς το σπίτι του. Πρέπει να καταστρώσουμε σχέδιο δράσης. Αν κάνουμε κάτι στραβό, κινδυνεύουμε κι εμείς. Κοίτα. Δεν κουνιέται καθόλου, παιδιά. Κάθεται στο παράθυρο, διαβάζει και δεν κουνιέται. Μπορεί να την έχει υπνοτήσει τη φρίκη. Τη φρίκη, εγώ θα έλεγα να φωνάξουμε τον αστυνόμο. Τον αστυνόμο. Πάω να τον φωνάξω. Μπράβο. Να φωνάξουμε και τον κλειδαρά. Ναι, καλή ιδέα. Καλή ιδέα. Αυτός έχει πολλά κλειδιά. Μπορεί να ανοίξει την πόρτα. Τι καθόμαστε, πάμε. Σωστά, πάμε. Ναι. Εγώ θα αναλάβω να φωνάξω τον αστυνόμο. Κύριε αστυνόμε! Μα πού έχει πάει αυτός? Αυτός θα ψάξω να τον βρω. Κοιμάται σίγουρα. Θα κοιμάται. Βρες τον κλειδαρά να φέρει καμιά σκάλα. Το συνηθίζει. Έρχεται και ο αστυνόμος. Να κάνεις τον αστυνόμο. Ναι. Ο αστυνόμο. Κύριε αστυνόμε μου! Με φώναξε κανείς, με πήρε λίγο ύπνο. Έλα κύριε αστυνόμε, κοιμάσαι συνέχεια. Ξύπνα, γιατί συμβαίνουν σοβαρά πράγματα εδώ. Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Αχ, πιάσανε τη Σουανίλδα. Κύριε αστυνόμε, να καταλάβεις, επειδή είσαι από τον ύπνο. Ναι. Πιάσανε τη Σουανίλδα και τη βάλανε μέσα στο σπίτι του κυρκοπέλιο. Για. Τη Σουανίλδα. Ο γεροκοπέλιο την άρπαξε και την κρατάμε το ζόρι στο σπίτι του. Και γιατί δεν μου το λέτε τόση ώρα? Μα είσαι τώρα από τον ύπνο, τι να σου λέμε, αυτό σου λέμε. Εσύ. Τέλος πάντων. Τότε ο αστυνόμος είπε. Σε 2 λεπτά εγώ θα την ελευθερώσω τη μικρή. Πού βρίσκεται? Να, εκεί πάνω. Εκεί πάνω είναι. Είπανε. Ναι. Α, δεν κοιτάξαμε. Αλλά η κοπέλα δεν ήταν πια εκεί. Δεν είναι πια, εξαφανίστηκε. Παγώσαν όλοι. Ξαφνικά ανοίγει η πόρτα του σπιτιού και ο γεροκοπέλιο παρουσιάζεται κρατώντας ένα τεράστιο κουτί. Ένα κουτί που θα μπορούσε κάλλιστα να χωράει έναν άνθρωπο μέσα. Έχει γούστο να είναι η Σουανίλδα μέσα στο κουτί. Οπότε, ο αστυνόμος πάει και ρωτάει. Δεν μου λέτε, κύριε. Τι θέλετε? Αστυνομία. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, τι έχει μέσα αυτό το κουτί? Λογαριασμό θα σου δώσω! Πώς μιλάτε έτσι σε μένα! Είναι δυνατόν! Σας μιλά το όργανο της τάξης! Είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε! Αλλιώς θα προχωρήσω σε σύλληψή σας! Έτσι! Με συγχωρείτε, λέει ο κοπέλιο. Έχετε ένταλμα σύλληψεως? Όχι, αλλά... Αλλά δεν έχει. Βρείτε το ένταλμα και λάτε να με συλλάβετε. Κύριε! Ξέρω πολύ καλά τους νόμους, κύριε αστυνόμε. Κύριε, είμαι όργανο της τάξεως. Κάντε πέρα! Είμαι πολύ βιαστικός. Αυτά είπε ο γεροκοπέλιο και έφυγε χωρίς να μπορέσει κανείς να αντιδράσει. Βλέπετε, όλοι τον φοβόντουσαν. Ξαφνικά, μια υπέροχη μελωδία ακούστηκε και ύστερα μια γλυκιά γυναικεία φωνή ακούστηκε να τραγουδάει. Ήλιε μου, αν μην αργείς, πήγαινε να κοιμηθείς, για να έρθει το δειλινό και να τρέξω να τον βρω. Αμα αυτό είναι από τα άγραφα. Η Σουανίλδα είναι στο σπίτι της. Παίζει πιάνο και τραγουδάει. Μα τότε ποια ήταν η κοπέλα στο παράθυρο? Εγώ λέω ότι θα είναι η κόρη του.
Ευτυχώς δεν ήταν η Σουανίλντα, η γειτονοπούλα μας. Ναι, αλλά με είπε ο αστυνόμος, αν δεν είναι η Σουανίλντα... Τότε ποια είναι. Ναι, εγώ λέω αυτή που είναι στο παράθυρο, να τη βαφτίσουμε κοπέλια. 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 Για να μην μπερδευόμαστε. Κοπέλια. Κοπέλια. Πολύ ωραίο όνομα, Ναι. Παραμυθένιο. Ωραίο, ε. Πολύ. Εδώ λοιπόν να κάνουμε μια στάση και να σας πω ότι η κοπέλια είναι ένα μπαλέτο πασίγνωστο του Λέο Ντελίμπ, ενός Γάλλου συνθέτη. Όλη αυτή η υπόθεση που σας λέμε τώρα είναι η υπόθεση του μπαλέτου αυτού. Οπότε θα ξέρετε, εμείς το ονομάσαμε ένα κορίτσι στο παράθυρο, αλλά να ξέρετε ότι είναι η ιστορία της κοπέλια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μετά από αυτό. Εν τω μεταξύ στο χωριό. Κοπέλια, ωραίο όνομα, παραμυθένιο. Εν τω μεταξύ στο χωριό, όλα τα κορίτσια ετοιμάζονται για τη γιορτή του σταχιού, φτιάχνουν στολίδια και αγοράζουν υφάσματα για να φτιάξουν φορέματα. Μάλιστα, κάθε τέτοια εποχή έρχεται και ένας πραγματευτής από την πόλη και φέρνει ένα σωρό στολίδια και υφάσματα για να διαλέξουν τα κορίτσια του χωριού. Να κάνουμε τον πραγματευτή, ας πούμε, να φανταστούμε ένα πραγματευτή με ένα γαϊδουράκι, που να τραγουδάει και τραγουδάει, για να δούμε πώς το λέει. Έχω χάντες, δακτυλίδια, ζώνες κι όμορφα στολίδια. Έχω χάντες, δακτυλίδια, ζώνες κι όμορφα στολίδια. Έχω ρούχα πλουμιστά, φούστες και μεταξωτά. Έχω ρούχα πλουμιστά, φούστες και μεταξωτά. Έχω όμορφα μαντήλια που έχουν χίλια δυο πλουμίδια για κάτω και στο μουσική. Έχω όμορφα μαντήλια που έχουν χίλια δυο πλουμίδια. Έχει όμορφα μαντήλια που έχουν χίλια δυο πλουμίδια. Και σεντόνια και λινά για τις χώρες σας πρικιά. Πραγματευτή, έλα και από εδώ. Έτσι λοιπόν φώναζαν τον πραγματευτή όλες οι κοπέλες, γιατί θέλανε να πάρουν ρούχο για τη γιορτή του σταχιού. Για να εξηγήσουμε ποια είναι αυτή η γιορτή του σταχιού λοιπόν. Την ημέρα αυτή, σύμφωνα με το έθιμο, όσα ζευγάρια έχουν δηλώσει ότι θα παντρευτούν, πρέπει να χορέψουν στην πλατεία του χωριού μπροστά σε όλο τον κόσμο. Εκεί το κάθε αγόρι προσφέρει ένα στάχι στην αγαπημένη του. Αν εκείνη το πάρει και το κρατήσει, σημαίνει ότι το ζευγάρι πάει καλά και αραβωνιάζεται. Αν όμως το βάλει κάτω και δεν το κρατήσει, τότε ο αραβώνας διαλύεται. Την ώρα όμως λοιπόν που ήταν έτοιμος ο Μάριο να πάει να δώσει το στάχι στην Σουανίλντα, θυμάστε ο Μάριο, αυτός που τραγουδούσε κάτω από το παράθυρο που είναι ερωτευμένος με τη Σουανίλντα, την ίδια ώρα εκείνη βλέπει τη Σουανίλντα πάνω στο παράθυρο του κοπέλιο. Βλέπει λοιπόν μια Σουανίλντα εκεί και μια Σουανίλντα δίπλα του. Οπό, ο Μάριο λοιπόν τι κάνει, πάει να δώσει το στάχι στη Σουανίλντα, αλλά κοιτάζει την κοπέλια. Η Σουανίλντα θυμώνει, παίρνει το στάχι, το πετάει κάτω και μπαμ, διαλύεται ο αραβώνας. Πω πω, η Σουανίλντα κλαίει. Κλαίει. Τότε η Εστέλα, η καλύτερη της φίλη, την πλησιάζει και της λέει, «Μα τι έπαθε η Σουανίλντα, γιατί πέταξες το στάχι κάτω», τη ρώτησε. Δεν κατάλαβες. Κοίταζε μια άλλη κοπέλα την ώρα που μου έδωσε το στάχι. Θύμωσα τόσο πολύ. Τότε, αφηρημένη η Σουανίλντα, παίρνει ένα μαντίλι που βρίσκει κάτω στα πόδια της για να σκουπίσει τα δάκρυά της και τι περίεργο, παιδιά μου, μέσα στο μαντίλι τι είχε? Βρήκα ένα μαντίλι κάτω και κοίτα, έχει μέσα ένα κλειδί. Ένα κλειδί? Α, για να δω, αυτό το μαντίλι το κρατούσε ο Μαστροκοπέλιος. Άρα το κλειδί είναι δικό του. Το χρειάζομαι αυτό το κλειδί. Τι θα το κάνεις? Μυστικό. Δεν θα το πεις πουθενά. Όχι. Θα ανοίξω το σπίτι του Μαστροκοπέλιο και θα πάω να βρω το κορίτσι που μου έκλεψε το Μάριο. Α, παπά, θα φοβάμαι.
Και τι θα της πεις της κοπέλας εσύ? Πολύ απλά θα την παρακαλέσω να μην ξανακοιτάξει το Μάριο, γιατί είναι δικός μου. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να της το πεις αυτό. Ναι. Καθήκανε τα παλικάρια και δεν μου λες, δεν θα ντραπείς να τα πεις όλα αυτά. Γιατί μισή ντροπή δική της και μισή δική μου. Πολύ σωστά. Και αυτή δεν τράπηκε, δεν έχασε καιρό, βρε παιδί μου. Με την πρώτη πήγε να σου πάρει τον αραβωνιαστικό, Είδες, τρομερό! Εγώ δεν νομίζω ότι θα υποχωρήσει. Αν η κοπέλια είναι κόρη του Μαστροκοπέλιο, θα έχει πάρει από τον μπαμπά της. Δεν έχεις ακούσει που λένε ότι το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά? Εγώ λέω να μην χάνουμε άλλο την ώρα μας. Αποφασιστικότητα χρειάζεται. Σωστά. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεται αποφασιστικότητα. Πάμε. Μη μας πάρουν είδηση. Πολύ ωραία. Και τα δυο κορίτσια, μια και δυο και μια, φτιάξαμε μια ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά πλησίασαν την πόρτα και με το κλειδί άνοιξαν το σπίτι. Το σπίτι, για το κοπέλιο. Που φοβάμαι, είπε η Εστέλα. Τι παράξενο σπίτι, Κοίτα, είναι γεμάτο κουτιά. Κούκλες. Το σπίτι είναι γεμάτο κούκλες και παιχνίδια. Φοβάμαι. Δεν φεύγουμε καλύτερα. Φύγε εσύ. Εγώ θα μείνω. Πρέπει να βρω το κορίτσι που ήταν στο παράθυρο. Τρέμω ολόκληρη, θεούλη μου, είπε η Εστέλα. Μια σκάλα. Θα ανέβω. Όχι, 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 μην ανέβει. Σου πλάμε. Ναι, ναι. Και αν έρθει ο κύριο Κοπέλιο, τι θα κάνουμε? Νάτι. Νάτι, τη βρήκα. Είναι πάνω στη σκάλα. Αμέσως η Σουανίλδα ανέβηκε τη σκάλα στο πατάρι και τη φώναξε. Δεσποινής. Κρατάω τσίλιες εγώ. Δεσποινής, γιατί κάνετε πως δεν ακούτε? Α, δεν κουνιέται. Της μιλάω και δεν κουνιέται. Δεσποινής είπα. Α, είναι μια κούκλα. Εστέλα, γρήγορα, γρήγορα, Εστέλα, γρήγορα, έλα, έλα, έλα. Η κούκλα, η κοπέλα είναι ψεύτικη. Ψεύτικη είναι. Είναι κούκλα, είναι, η Εστέλα κούκλα. Ανέβηκε γρήγορα τα σκαλάκια. Τα σκαλάκια και τα χασε. Για να δω, για να... Πω σου μοιάζει και είναι ίδια ντυμένη με σένα. Κοίτα, η κούκλα σηκώθηκε. Αχ, κάτι πείραξα, φαίνεται κατά λάθος καθώς ανέβαινα τη σκάλα. Α, να, εδώ είναι ένας πίνακας. Ένας ηλεκτρονικός πίνακας, είπε η Εστέλα. Κάτι γράφει πάνω. Για να δω, έχει κουμπιά. Ναι. Για να διαβάσω τι γράφει. Γράφει, σηκώνεται, ανεβαίνει, κατεβαίνει, περπατάει. Πάτα το περπατάει. Ναι. Πατάει το περπατάει, λοιπόν, και τότε η κούκλα αρχίζει να περπατάει, να τραγουδάει και να μιλάει. Δείτε όλοι σας παιδιά πόσο περπατάω καλά. Περπατάω όλο καμάρι και έχω ομορφιά και χάρη. Τέλεια είναι η κούκλα! Τώρα πάτε να κατεβαίνει! Και η κούκλα άρχισε να κατεβαίνει και να τραγουδάει. Ανοίγει η πόρτα και παρουσιάζεται το κοπέλιο. Η Εστέλα κατόρθωσε να το σκάσει, σου Ανίλτα όμως δεν τα καταφέρνει. Παίρνει αμέσως στάση κούκλας ανάμεσα στις άλλες κούκλες και ακινητοποιείται. Τότε, έκπληκτη, ακούει το γέρο να μονολογεί. Κούκλες μου, κουκλίτσες μου, είσαστε υπέροχες. Να δείτε που μια μέρα θα ζωντανέψετε. Να δείτε που θα τα καταφέρω. Είμαι τόσο άξιος εγώ, όλα θα τα κάνω. Τότε χτύπησε η πόρτα. Ήταν ο Μάριο που ήθελε να μάθει ποιο ήταν το κορίτσι που καθόταν στο παράθυρο. Είναι η κόρη μου, λέει περήφανος ο κοπέλιο και δείχνει τη Σουανίλδα. Δεν ξέρει ότι είναι η Σουανίλδα, νομίζει ότι είναι η κούκλα. Έκπληκτος ο Μάριο βλέπει μπροστά του τη Σουανίλδα που είναι ακίνητη σαν κούκλα. Εκείνη του κάνει νόημα να μην μιλήσει. Θέλεις να χορέψεις με αυτή την κούκλα μου, ρωτάει ο κοπέλιο. Μόλις της βάλω μουσική χορεύει. Και βάζει τη μουσική. Με τις πρώτες νότες η Σουανίλδα
αρχίζει να χορεύει και συγχρόνως κάνει νόημα στο Μάριο να χορέψουνε μαζί. Εκείνος την αγκαλιάζει και αρχίζουν το χορό. Νομίζει πως είναι η κούκλα του και πως τα κατάφερε να με ζωντανέψει, ψιθυρίζει στο Μάριο. «Χορέψτε, χορέψτε παιδιά μου», φώναξε τότε χαρούμενος ο Κοπέλιο. «Τα κατάφερα», μουρμούρισε, «ξεπέρασα τη φύση, έφτιαξα άνθρωπο, είχα δίκιο. Μόνος μου μπορώ να καταφέρω τα πάντα, δεν έχω ανάγκη κανέναν». Από μακριά τότε ακούστηκε η καμπάνα της εκκλησίας. «Πρέπει να φύγουμε», είπαν τότε και οι δυο μαζί. «Πρέπει να φύγουμε κύριε Κοπέλιο. Πάμε να παντρευτούμε». «Να πάτε, να πάτε», είπε γελώντας εκείνος. «Να πάτε, παιδιά του νομίζει τώρα. Νομίζει ότι έχει ζωντανέψει η κούκλα του και ότι αυτή που χορεύει με τον Μάριο είναι η κούκλα του και ότι πάει να παντρευτεί». Γεμάτος χαρά και περηφάνεια, λοιπόν, τους λέει να πάνε, έτρεξε στο παράθυρο το μεταξύ, να καμαρώσει το ζευγάρι, αλλά... έκπληκτος, είδε την κούκλα του να είναι καθισμένη εκεί που την είχε αφήσει. Τότε κατάλαβε. Ανόητος που ήταν. Η κούκλα είχε παραμείνει κούκλα και αυτός δεν ήταν παρά ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Μην νομίζουμε ότι είμαστε και θεοί, έτσι δεν είναι. Από μακριά ακούστηκε η καμπάνα να καλεί όλο το χωριό. Τα τρία ζευγάρια παντρεύτηκαν και όλοι γιόρτασαν μαζί τους. Στο γάμο πήγε και ο Κοπέλιο, αλλά όχι μόνος του, πήρε και την κούκλα του μαζί. Μόλις τον είδαν όλοι οι καλεσμένοι, έτρεξαν να του μιλήσουν και να θαυμάσουν την όμορφη κούκλα. Από τότε, στο παραμυθένιο χωριουδάκι της ιστορίας μας, όλοι ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα. Όπως άρχισε με το καλημέρα, το παραμύθι αυτό τελειώνει με το καληνύχτα. Καληνύχτα σε όλους, αντίο παιδιά. Το φεγγάρι ψηλά μας γελάει γλυκά. Καληνύχτα, κοιμάται ξανά η ζωή. Θα ξυπνήσει σαν έρθει η αυγή. Καληνύχτα, τα αστέρια μας λένε κι αυτά. Το φεγγάρι ψηλά μας γελάει γλυκά. Καληνύχτα σε όλους, σε όλους παιδιά. Καληνύχτα, αντίο παιδιά. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Και εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Ζήσανε όλοι τους πολύ καλά, μα εμείς θα ζήσουμε πολύ καλύτερα. Λέμε παραμύθια, γεια σας παιδιά.